μαζί και πάλι φίλοι μου, τρίτο μέρος της εκπομπής μας και σε αυτό το μέρος έχουμε καλεσμένο στο στούντιό μας. Κοντά μας είναι η κυρία Φωτεινή Τηλιακού, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Οξενίας. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που πρόκειται να γίνει στην Κάλυμνο και θα μας μιλήσει γι' αυτό. Και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού. Επίσης, παρουσιάζουμε δεύτερο βέβαια τον κύριο Γιάννη Καράμαλη, ο οποίος μια και είναι άνδρας, προηγούνται οι κυρίες, τον αφήσαμε και τον βασανίζουμε από τέρτη στην εκπομπή. Μονίμως και τον αφήνουμε δεύτερο. Λοιπόν, είναι και ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αμφιπετράν, ο κύριος Καράμαλης μαζί μας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής για αυτή την εκδήλωση που θα μας μιλήσουν και οι δύο και υπεύθυνος για τον πρωτογενή τομέα εδώ του νησιού μας. Να τους καλησπερίσουμε και τους δύο. Καλησπέρα σας. Φωτεινή και Γιάννης, δεν μπορώ, μια και γνωριζόμαστε τόσα χρόνια, δεν μπορώ να μιλώ στον πληθυντικό, θα με συγχωρήσετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Φωτεινούλα. Φωτεινούλα, μίλησε μας λίγο για την εκδήλωση που πρόκειται να γίνει αυτή την σημαντική εδώ στο νησί. Ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μας φιλοξενείτε και να πω ότι τα άλλα τρία μέλη της βασικής ομάδας του πυρήνα αυτού, δηλαδή ο Νικόλος Τσαγκάρης από την Ένωση Ξενοδόχων, η Καλλιόπη Τσαγκάρη από το Alternet και η Μαρία Σαράφουγλου, δεν βρίσκονται εδώ, αλλά τέλος πάντων εμείς τους εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η εκδήλωση αυτή ουσιαστικά έρχεται να είναι μια συνέχεια της περσινής. Αν θυμάστε πέρσι είχαμε το Καλύμνικο πρωινό στον Άγιο Σάβα που συνεχίστηκε και κορυφώθηκε στη Χορέκα. Είναι μια πρωτοβουλία βέβαια της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου που ως γνωστόν είναι γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2019. Στο πλαίσιο των δράσεων δηλαδή γίνεται αυτό. Ακριβώς. Είναι υπεύθυνη ας πούμε η κυρία Μπαρμπαρίγου που ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι μια γνωστή σεφ και ανέλαβε σαν πρέσβυρα της γαστρονομίας για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ανέλαβε να αναδείξει την παραδοσιακή κουζίνα σε όλα τα νησιά της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Οπότε ήρθε η σειρά. Η σειρά μας, ακριβώς. Και δεν έχουμε λίγα να δείξουμε. Όχι βέβαια, ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Εμείς είχαμε προγραμματίσει κάτι αντίστοιχο, αλλά για λίγο πιο μετά, δηλαδή για την αρχή της επόμενης σεζόν. Αλλά έτσι είχε γίνει και πέρσι, μας βιάσανε άλλοι και να δούμε τώρα, πιστεύω ότι θα βγάλουμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι, μια και ασχολείστε. Ο Γιάννης τώρα τι ζημιά έκανε σε αυτή την υπόθεση, να μας ενημερώσει. Προσπαθούμε να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι όλο της γαστρονομίας και τον παραγωγό που είναι ο πρωτογενής τομέας, είτε αφορά γαλακτοκομικά, είτε αφορά προκυπευτικά, είτε αφορά αλλιεύματα, γιατί όπως ξέρουμε όλα από κάπου έρχονται και καταλήγουν στο πιάτο. Θα μαγειρέψουν εκεί δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει? Όχι, θα είναι έτοιμα τα φαγητά, ναι, λοιπόν τα φαγητά βασικά κάναμε το εξής. Όταν μας ήρθε η πρόταση, σκεφτήκαμε ότι δεν θα έπρεπε να δείξουμε τις μαγείρισες του κάθε σπιτιού, άρα να αναλάβουν οι γυναίκες απλά από το σπίτι τους να μαγειρέψουν πράγματα. Όχι ότι είναι κακό. Ναι, όχι. Ναι. Φυσικά. Λέει ένα διαφορετικό αλλά σκεπτικό το για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η ευκαιρία. Πρέπει να μπουν στο παιχνίδι και οι επαγγελματίες τώρα. Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο γίνεται κιόλας ενημέρωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τα εστιατόρια. Ανέλαβα λοιπόν εγώ και ήρθα σε επικοινωνία με, θα έλεγα, τα περισσότερα εστιατόρια της Καλύμνου, όσα ξέρουμε ότι σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα. Δηλαδή, αν αφήσαμε 2-3, ξέρω εγώ, απ' έξω, τα αφήσαμε μόνο και μόνο γιατί δεν σερβίρουν παραδοσιακά πιάτα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαμε σε επαφή και τους κάναμε την πρόταση να παρουσιάσουν ένα δυνατό τους πιάτο την ημέρα της εκδήλωσης. Okay. Εννοείται, θα εκπροσωπήσουν αυτό που θα παρουσιάσουν, δηλαδή θα βρίσκονται και οι ίδιοι παρόντες εκείνη τη στιγμή, γιατί ξέχασα να πω ότι δεν θα είναι μόνο η Αργυρό η Μπαρμπαρίγου που θα έρθει μαζί με την Λέσχη Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυρκλάδων, έτσι, επομένως θα έρθουν άνθρωποι του χώρου, οι οποίοι θα δούνε και τις παρασκευές των προϊόντων. Προβάλλονται και τα επαγγελματίες μας. Ακριβώς. Πρέπει να προβληθούν οι επαγγελματίες, πρέπει να αντιληφθούν ότι
πρέπει να σερβίρουν το παραδοσιακό πιάτο. Δηλαδή, ο ξένος δεν έρχεται εδώ για να φάει το σνίτσελ, έρχεται εδώ για να φάει τα φύλλα, το μούρι. Φυσικά, τώρα, ειδικά στην Κάλυμνο, νομίζω ότι μπορεί να μην το, να μην το ξέραμε αυτό, ισχύει πάντως. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο βαθμό κάνουν παραδοσιακά πιάτα. Και φυσικά, προώθηση του αλευτικού κομματιού, έτσι, γιατί είμαστε ένα νησί νούμερο ένα στο θέμα των θαλασσινών. Δεν ξέρω, Γιάννης, αν έχει να προσθέσει κάτι. Να τονίσουμε ότι δεν είναι μια ανοιχτή εκδήλωση που θα πρέπει πάει όλος να, ο κόσμος, έτσι. Εγώ να προσθέσω ότι είναι καιρός πια οι επαγγελματίες να μπαίνουν μπροστά σε τέτοιες εκδηλώσεις, να σταματήσουμε πια να απευθυνόμαστε σε ιδιώτες, γιατί υπάρχει ο εθελοντισμός εδώ στην Κάλυμνο σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάντα μας βοηθάνε όλος ο κόσμος, αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τις κουζίνες τις δικές μας, γιατί πρέπει το νησί να αρχίσει να δουλεύει συλλογικά. Και γι' αυτό και έγινε αυτή η πρόταση στα μαγαζιά, για να δούνε κιόλας ότι τα πιάτα τα παραδοσιακά, ο ένας από τον άλλον, τι μπορεί να προσθέσει στο μενού τους, ώστε να έρθει ο ξένος να αρχίσει να βλέπει αλλιώς τη γαστρονομία. Το βασικό είναι θετικά αυτό. Θα το είδαν, έτσι, υπήρξε πολύ, ανταπόκριση. Πολύ, πολύ, πολύ. Συμμετέχουν όλοι όσοι, συμμετέχουν, σε όσα έγινε πρόταση. Πραγματικά συμμετέχουν, θα έλεγα, οι περισσότεροι. Ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν συμμετέχει, όχι γιατί δεν είχε τη διάθεση από αυτό που κατάλαβα, αλλά γιατί μην ξεχνάμε ότι η ημέρα που επελέγει, και να το πούμε είναι αυτό, είναι 5η 8 Νοεμβρίου, αλλά είναι μέρα που γιορτάζει η Σίμη. Πάρα πολλοί κόσμος είχε ήδη κανονίσει να πάει στη Σίμη και είναι λογικό, μια φορά το χρόνο είναι, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Είναι μεγάλη γιορτή για την Κάλυμνο, αυτό το είχαμε πει και εμείς, αλλά δεν είχαμε επιλογή να διαλέξουμε άλλη κάτι άλλο. Οπότε. Γιατί να σας πω ότι ταυτόχρονα συντονίζονται 4 νησιά που θα παρουσιάσουν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν θα έρθουν ούτε καν να διανυκτερεύσουν εδώ, θα φύγουν μετά την εκδήλωσή μας 2 ώρες με το πλοίο για να πάνε Λέρο. Μάλιστα. Οπότε δεν υπήρχε. Η εκδήλωση, να προσθέσουμε ότι δεν είναι ανοιχτή εντελώς. Σε παρένθεση, γιατί μέσα στο κατάστημα, στις παθήθριες που θα γίνει στο Μπακαλόγατο, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράει μέσα. Ναι, αυτό ήθελα 200-300 άτομα. Ναι. Θα είναι με πρόσκληση, λοιπόν, τα καταστήματα, ναι, και οι συντελεστές. Έξω από το μαγαζί του κύριου Σάκη θα έχει στήθει πάγκος, θα φτιάχνουν λουκουμάδες οι γυναίκες, θα σερβίρεται ο κόσμος να κεραστεί. Απ' έξω είναι ανοιχτή εκδήλωση, θα γίνει μια μικρή γιορτή. Μέσα θα παρουσιάσουν τα πιάτα και μετά θα σερβιριστεί. Η τηλεόραση Αιγαίο θα είναι εκεί, βέβαια, να το καλύψει με κάποιον από τους δημοσιογράφους του σταθμού μας. Ο χρόνος περνά. Να το κλείσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ μια κουβέντα να πω ότι καταρχήν ευχαριστούμε όλους όσους συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία που μας εμπιστεύονται σαφώς. Θα είναι οι πρόσκοποι, θα συμμετέχουν οι πρόσκοποι από πλευράς δρόμενου. Γιατί η εκδήλωση αυτή είναι το εξής κόνσεπτ. Πώς μεταφέρεται η παραδοσιακή κουζίνα από την γιαγιά στη μαμά. Οι μαμάδες του Αιγαίου ξέρουν, λέγεται η εκδήλωση. Λοιπόν, από τη μαμά στη γιαγιά και από την, συγγνώμη, από τη γιαγιά στη μαμά και μαμά, από εκεί στα παιδιά. Οπότε θα υπάρχει ένας πάγκος εργασίας με παιδιά. Εμείς προτείναμε τους προσκόπους, γιατί είναι παιδιά που, εντάξει, έχουν φυσικά και μια πειθαρχία και τα λοιπά, και γιατί είναι ένα δείγμα από πολλά σχολεία της Καλύμνου. Αλλιώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι θέμα χώρου για μας, όχι διάθεσης φυσικά, μόνο γι' αυτό. Και για να εξασφαλίσουμε κιόλας ότι τουλάχιστον θα έρθουν κάποια παιδιά, γιατί είναι καθημερινή, είναι απόγευμα, κάποιοι είπαμε μπορεί να λείπουν, κάποιοι μπορεί να είναι στα φροντιστήρια. Οπότε θέλαμε να ξέρουμε τουλάχιστον ένα δειγματοληπτικό κοινό παιδιών της Καλύμνου θα συμμετέχει. Θα συμμετέχει. Και ωραία, θα κάνουν κάποιες παρασκευές για να δείξουν το πνεύμα αυτό. Που είναι μια πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πού να πάω, δεν ξέρω πού να πρωτοπάω, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Διαβάζω εδώ ότι την 3η 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Λονδίνου, θα έχουμε και παρουσίαση το καλάθι του πρωινού του Νοτιού Αιγαίου. Ναι, ισχύει. Ναι. Δεν ξέρω, έχετε βάλει το χεράκι σας και εκεί. Για το καλάθι πρωινού, όχι βέβαια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο Λονδίνο εκπροσωπώντας το περίπτερο της Καλύμνου. Εντάξει, είναι ο γιος μου για δεύτερη χρονιά. Και μάλιστα είχαν σήμερα μια ατυχία ότι δεν έχουν πάει και τα πράγματα ακόμα.
Και ήταν βέβαια πολύ αγχωμένοι όλοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν ένα stand χωρίς πράγματα να μοιράσουν. Έχω πάει σε εκθέσεις εκεί και όταν δεν έχεις το υλικό σου να παρουσιάσεις, είναι δράμα να κάνεις επαφές σου. Ευτυχώς έχει ένα λάπτοπ που παίζει βιντεάκι από την Κάλυμνο. Περιμένοντας. Και είναι και η φιλοξένεια. Πάω πολύ γρήγορα τώρα για να προλάβω. Βέβαια, και η φιλοξένεια θα έχουμε και από εκεί αναμετάδοση. Θέλω να πιστεύω. Θα είναι πάλι μια ομάδα παιδιών των φοιτητών που είναι πάρα πολλά παιδιά στη Θεσσαλονίκη, πολλοί φοιτητές από την Κάλυμνο. Πάλι εκείνοι θα εκπροσωπήσουν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε επικοινωνία. Βεβαίως, θα και με οπτικό υλικό. Βεβαίως, να μπορέσουμε να. Εννοείται. Έχουμε. Κάτι ακόμα να πω. Αυτό ήθελα, ναι. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Τι γίνεται, έχουμε ακούσει ότι θα γίνουν κάποια μαθήματα σε σχέση με τον τουρισμό. Ναι, λοιπόν, έχουμε οργανώσει. Με τι είναι ως πρωτοβουλία, ποιος το κάνει αυτό. Λοιπόν, από πέρσι είχαμε μιλήσει με το ΚΕΚ Γεννηματάς, είχε έρθει τότε στο επιμελητήριο και είχαμε συνεννοηθεί να κάνουμε κάποια μαθήματα. Όντως τα μαθήματα είχαν εγκριθεί από το Μάρτιο, απλά παρακάλεσα να τα κάνουμε στο τέλος της σεζόν, γιατί ξέρουμε όλοι ότι το Μάρτιο γίνεται χαμός. Δεν θα μπορούσε κανείς να το παρακολουθήσει πραγματικά. Θα ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Έχει δοθεί δελτίο τύπου από το επαρχείο, από την υπεύθυνη, την κυρία Σοφία Οικονομίδου, που εκείνη συνεργάζεται επίσης με το ΚΕΚ Γεννηματάς, και ο Μιχάλης Ομπούκης βέβαια, που είναι ο υπεύθυνος του ΚΕΚ Γεννηματάς στην Κάλυμνο. Ακριβώς. Λοιπόν, τα σεμινάρια είναι εγκεκριμένα, είναι έτοιμα, είναι 5 σεμινάρια. Το μόνο που μένει είναι να κάνουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι επίσημα. Εγώ έχω δώσει ήδη βέβαια τηλέφωνα κτλ. Αλλά μπορούν να κάνουν αιτήσεις στο γραφείο της κυρίας Σοφίας Οικονομίδου μέσα στο επαρχείο, ώστε μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα αναζητήσουμε και εμείς την ανακοίνωση, ναι, για να ενημερώνουμε. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάποιος από τους δυο. Περιμένουμε τον κόσμο. Και ευχόμαστε να πάει πολύ καλά η εκδήλωση για να δείξουμε παράδοση στο πιάτο. Θα πάει, είναι σε άξια χέρια. Θα πάει. Συγχαρητήρια να πω για άλλη μια φορά για όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Τελικά υπάρχει δυναμικό και στην Κάλυμνο που μπορεί να υποκαταστήσει επάξια και μάλιστα και καλύτερα πολλές φορές αυτά που η πολιτεία δεν μπορεί να ανταπεξελθεί ένας δήμος, έτσι. Είναι και μέλος της Επιτροπής Τουρισμού η Φωτεινή. Ναι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εδώ στο στούντιο, να μιλήσουμε και για τη λειτουργία της Επιτροπής και ναι, υπόσχομαι πολλά, ότι πολλά άλλα. Θα συνεχίσουμε, γιατί ακριβώς έχει. Εγώ υπόσχομαι, γιατί το λάθος είναι δικό μου, δεν μας έφτασε ο χρόνος σήμερα. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε. Εξάλλου θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα όλο αυτό. Και έτσι, με τον Γιάννη δήλωση. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα και το που οδεύουμε. Βλέπουμε καλύτερα τα πράγματα. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους δυο. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις.